της. Ο Sky, αποδεικνύοντας καθημερινά το ενδιαφέρον του για τον αθλητισμό ανεξαρτήτως κατηγοριών, βρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Τρίπολης, εκεί όπου εδρεύει η έκπληξη της φετινής Α2 μπάσκετ, ο Αρκαδικός. Για πολλούς, η ομάδα της Τρίπολης δεν φάνταζε ως φαβορή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Οι Αρκάδες, μέσα σε 2 χρόνια, ανέβηκαν από την Τρίτη Εθνική στην Α2 και θέτουν συνεχώς νέους στόχους. Η Τρίπολη μπορεί να καφιέται πως είναι η μοναδική πόλη της Πελοποννήσου με ομάδα ποδοσφαίρου στη Super League και ομάδα μπάσκετ στην Α2. Δεν είναι μόνο ο Αστέρας που απασχολεί ευχάριστα το Πανελλήνιο, αλλά και ο Αρκαδικός που εντυπωσιάζει στη φετινή Α2. Το συγκρότημα του Γιάννη Σμπυρνιώτη ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας με το τέλος του 2009 και συνεχίζει να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Ήταν και για μένα αυτό που είπα πριν, αναπάντεχη η πορεία της ομάδος, γιατί ίσως λίγο η απειρία τους και λίγο το νεαρό της ηλικίας ήταν αυτό που με φόβιζε. Αλλά τελικά δουλεύοντας μέσα στο γήπεδο, πραγματικά έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία παλεύει τα παιχνίδια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα η κατηγορία είναι αρκετά δύσκολη. Είναι όλες οι ομάδες πολύ καλές. Υπάρχουν και τρεις ομάδες που ξεχωρίζουν και είναι τα φαβορί. Εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και τα φαβορί και με δουλειά, με πολλή δουλειά στο γήπεδο και με αυτά που θα μας πει ο προπονητής μας, κοιτάζουμε ξεχωριστά το παιχνίδι. Η πορεία του Αρκαδικού στη φετινή Α2 αποτελεί ίσως έκπληξη για πολλούς. Όχι όμως για όλους όσοι ασχολούνται με την ομάδα της Αρκαδίας, η οποία πλέον στοχεύει ψηλά. Είναι σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μας η Α1 και δεν εννοώ μόνο για φέτος όμως που έχει να κάνει με την πορεία μας. Είναι σαν στόχος όλων μας και γι' αυτό δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε πρωταθλητισμό, ξεκάθαρα. Απλά θέλουμε να σιγουρέψουμε την παραμονή μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και στη συνέχεια, ό,τι καλύτερο, πιο ψηλά δηλαδή, να τραυματίσουμε όσο δυνατόν ψηλότερα. Η διοίκηση του συλλόγου πασχίζει καθημερινά ώστε να κυλούν όλα ομαλά, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Θα ήθελα να κάνω έκκληση στους αρμόδιους φορείς. Επειδή έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για να γίνει το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο που θα καλύπτει όχι μόνο το μπάσκετ και τις αθλοπαιδίες, αλλά και το στίβο, θα πρέπει όλοι μαζί, με κοινή προσπάθεια, να οδηγηθούμε προς την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου έργου. Ο Αρκαδικός θέλει να μείνει στην ελίτ και όλα δείχνουν ότι μπορεί να τα καταφέρει. Θα βάλει κι εγώ ένα τέτοιο καλάθι. Τόσο σε τέτοια απόσταση. Σε μεγαλύτερη.